Έχουμε καταθέσει ήδη μία πρόταση για τον πύργο. Μας το ζήτησε η κυρία Υπουργός το καλοκαίρι που ήρθε εδώ και ήδη τέλος Αυγούστου καταθέσαμε μία πρόταση που αφορά τον αρσανά του πύργου της Ουρανούπολης. Εξαιρετική. Και αφορά, τα είχαμε πει και πέρυσι αυτά, και αφορά ένα πληροφοριακό κέντρο, να το πω έτσι, το οποίο θα αφορά το Άγιον Όρος, με χρήση πάλι ψηφιακής τεχνολογίας κλπ. Θα συμπυκνώνεται δηλαδή τεράστια μεγάλη πληροφορία μέσα σε αυτόν τον μικρό χώρο. Κάναμε μία πρώτη πρόταση, όπως μας το ζήτησε ο Υπουργός, την καταθέσαμε και αναμένουμε θα την εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλει δουλίτσα αυτό, θέλει δουλίτσα, αλλά το πρώτο βήμα έγινε, το καταθέσαμε και αναμένουμε. Το είχαμε πει και πέρυσι μια συνέντευξη που λέω γιατί δεν το κάνετε και πριν. Κάναμε ένα βήμα, κάναμε ένα βήμα από πέρυσι. Ωραία, κύριε Σκιαδαρέση, θα μείνουμε λίγο στην περιοχή της βόρειο-ανατολικής Χαλκιδικής, δηλαδή ήταν βόρεια, αρχαία Στάγυρα. Τι να λέμε τώρα, Αριστοτέλης, ο Μέγας, τέλος πάντων τα αφήνουμε στην άκρη. Αρχαία Στάγυρα. Ο χώρος εκεί έχει αναβαθμιστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, γιατί θυμάμαι είχα κάνει, κύριε Σκιαδαρέση, δεν ξέρω τότε, μάλλον φοιτητής θα ήσασταν εσείς τότε, πριν πάρα πολλά χρόνια, 25-30 χρόνια, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στην περιοχή και δεν μου άρεσε καθόλου το θέμα αξιότιμη, κύριε Σκιαδαρέση. Υπό την έννοια πια, όχι βέβαια τα αρχαιολογικά ευρήματα, έτσι μην τρελαθούμε, η περιποίηση του χώρου. Τα χώρια ήταν πιο μεγάλα από τα τείχη, κύριε Προϊστάμενε. Βεβαίως έχουν αλλάξει πολλά από τότε, γι' αυτό σας λέω, μάλλον φοιτητής σας ήταν τότε εσείς. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και μπράβο γι' αυτό και σε εσάς προσωπικά, βέβαια, αλλά και στην εφορία σας, στους συνεργάτες σας. Τι σκοπούς έχετε, τι πρόγραμμα έχετε για τα αρχαία Στάγυρα? Στα αρχαία Στάγυρα, λοιπόν, τα τελευταία 25 χρόνια έχει γίνει τεράστια δουλειά, ένα τεράστιο αναστηλωτικό και ανασκαφικό έργο. Ανασκαφικό έργο. Έτσι. Και η χαρά και η τύχη για την υπηρεσία είναι ότι αυτό εξακολουθεί να γίνεται. Πρώτον, γιατί υπάρχει μέριμνα από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πέρα και τους τοπικούς κατοίκους που το αγαπάνε το μέρος και τον αρχαιολογικό χώρο σαν να είναι το σπίτι τους, ας πούμε, και το φροντίζουν. Καλά το λέτε, καλά έτσι. Το πραγματικά αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και οι εξαίρετοι συνάδελφοί, οι οποίοι και ο Δήμος πάντοτε υπάρχει, υπάρχει αρρωγός, είναι πάντοτε αρρωγός, υπάρχει άριστη συνεργασία και με τον Δήμο γι' αυτό. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι είναι ένας χώρος καταρχάς πανέμορφος, που συνδυάζει φυσική ομορφιά, συνδυάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, η περιήγηση και μόνο στο χώρο έτσι σε ξεκουράζει και σε αναπαύει, θα έλεγα αυτήν την έκφραση. Και γι' αυτό φέτος, λοιπόν, και γι' αυτόν τον χώρο ήταν κομβικό το 2022, γιατί χάρη στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, στον αντιπεριφερειάρχη και στους συνεργάτες του, το καλοκαίρι υπεγράφει με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Υπουργό, μια προγραμματική σύμβαση που αφορά, το ποσό δεν είναι τεράστιο, μπορεί να ακούγεται μικρό, 100.000 ευρώ. Είναι όμως ένα ποσό το οποίο αφορά αποκλειστικά τον αρχαιολογικό χώρο των Σταγύρων, για κάποιες εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας που θα γίνουν, για κάποιες μελέτες που πρέπει να γίνουν, για κάποιες εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνουν στα τείχη. Όχι στα για νέες ανασκαφές πάντως, για συντήρηση. Μπορεί στο πλαίσιο κάποιων εργασιών να χρειαστούν και κάποιες ανασκαφές. Θα το δείτε και εντάξει, στιγμή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκύψει. Όμως είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ο αρχαιολογικός χώρος των Σταγύρων για τα επόμενα, ας πούμε, 2 χρόνια έχει μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για συντήρηση και για ανάδειξη και για μελέτες ορίμανσης, οι οποίες θα φέρουν και άλλα έργα. Γιατί πάντα οι μελέτες φέρουν τα επόμενα έργα. Αν χωρίς δεν τις έχουμε, μελέτη, δεν μπορούμε να κάνουμε ευρώ. Ακριβώς. Κανόνας. Άρα, λοιπόν, πάλι εδώ ήταν εξαιρετική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον Δήμο, αλλά εδώ τώρα ήταν η περιφέρεια. Ναι, θετικό αυτό. Και εντάξει, ακόμα τώρα θέλει κάποιες γραφειοκρατίες, αυτά θα τα κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Άρα, κύριε Σκιαδαρέση, προχωράει και αυτό, έτσι, προχωράει για να το ομιλήσουμε. Προχωράει και αυτό. Σιδηροκαύσια. Ναι. Διάβασα κάπου, βοηθήστε με παρακαλώ πολύ, ίσως δεν με βοηθά και πολύ η μνήμη μου, είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με εσάς, μία αερογέφυρα. Το λέμε αερογέφυρα. Πεζογέφυρα. Πεζογέφυρα. Ναι, ναι, ναι. Όχι αερογέφυρα. Πεζογέφυρα, η οποία θα ενώνει το πάρκο του Αριστοτέλη, εκεί που είναι το άγαλμα και όλα τα. Πολύ όμορφος χώρος. Το εξαιρετικός χώρος, για όσους έχουν πάει θα το καταλάβουν τώρα. Το οποίο ενώνει με τα σιδηροκαύσια. Είναι ακριβώς την πάρκο του Αριστοτέλη. Έτσι.
Αυτό είναι σε συνεργασία με εσάς, το υλοποιείτε εσείς. Αυτό ο αρχαιολογικός χώρος. Και αν πήρε μπρος, και το δεύτερο είναι αν πήρε μπρος, έτσι θα γίνει. Μέχρι στιγμής ο αρχαιολογικός χώρος έχουν αποκατασταθεί τα κτίρια, είμαστε εντάξει. Δεν έχουμε εκεί κάτι. Αυτός, είναι επισκέψιμο. Βέβαια είναι επισκέψιμο, θα θέλαμε να έχει πιο διευρυμένο ωράριο. Αυτό δικό σας θέμα δεν είναι, κύριε Πρεστάμε. Αυτό δεν είναι αποκλειστικά δικό μου θέμα. Δικό μας θέμα. Γιατί με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή τον χώρο τον κρατάει ανοιχτό ένας εργατοτεχνίτης. Δεν είναι φύλακας αρχαιοτήτων. Λοιπόν, δεν έχετε κάποιον να βάλετε. Έχουμε έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορούμε να τον έχουμε Σαββατοκύριακα, ας πούμε. Άρα ο χώρος δεν είναι ανοιχτός το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να σας ανοίξει καθημερινές. Καθημερινές ανοίγει. Ναι, εντάξει. Ανοίγει καθημερινές. Θα θέλαμε περισσότερο, όπως και όλους τους χώρους. Μακάρι να είναι κατάλληλος 100 ανθρώπους. Ναι. Εντάξει, το προσπαθούμε. Κάθε φορά μας βοηθάει το Υπουργείο. Ξέρω ότι δεν είναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που ισχύει για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο για μας. Οι φύλακες είναι σε έλλειψη. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο είμαστε εντάξει. Θέλει μία σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το πάρκο, όπως είπατε. Ναι. Η μελέτη της πεζογέφυρας έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Είναι όριμη, ας πούμε θα το πω. Μαζί με όμως με τις, όπως τα έχουμε συζητήσει και με το Δήμο, θέλει όμως και κάποιες συμπληρωματικές μελέτες. Θέλει συγκοινωνιακή μελέτη, θέλει περιβαλλοντολογική μελέτη. Κάποιες άλλες συμπληρωματικές μελέτες προκειμένου να γίνει όλη αυτή η κατασκευή. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι σε ένα καλό στάδιο και ο Δήμαρχος θα έχει να σας πει πολλά περισσότερα γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι και αυτό σιγά σιγά θα προχωρήσει. Ξέρετε, κύριε Σκιανδάρης, αφού εμείς είμαστε εδώ για να εγκρίνουμε τις συμπληρωματικές μελέτες, θα τις εγκρίνουμε. Αυτό το αναφέρω και στο Δήμαρχο στην επόμενη συνέντευξή μας. Το αναφέρω το Δήμαρχο ότι το είπατε αυτό στην κάμερα. Άρα κατεγράφει. Συγκρίνουμε, βέβαια, φυσικά θα συγκρίνουμε. Αυτό σας είπα. Ναι, γρήγορα όμως, κύριε. Άμεσα. Προϊστάμενε. Μόλις μας κατατεθεί το αργότερο σε μία εβδομάδα από εμάς θα το θετικό πέρασει. Που άκουσα τώρα ήταν ότι πέρασε από το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τέλος πάντων. Ναι. Που ξέρετε, τα γρανάζει εκεί χρόνια αυτό. Πολύ αργά. Βέβαια, μακάρι να προχώρησε. Άφησα στο τέλος ένα σημείο το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό και δεν είναι άλλο από το Άγιον Όρος, το οποίο πιστεύω ότι έχετε την τιμή εσείς και οι συνάδελφοί σας να μπαίνετε και να βγαίνετε εκεί όποτε θέλετε, λόγω της ιδιότητός σας βεβαίως. Ένα σημείο το οποίο είναι παγκοσμίου ελληνικού, όπως είπα. Τι πρόγραμμα έχετε για εκεί? Από ό,τι θυμάμαι, όταν επικοινωνήσαμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, μου είχατε πει ότι είστε στο όρος, βρισκόσασταν μέσα για κάποιο διάστημα. Γίνονται κάποια έργα, τι κάνετε ακριβώς εκεί, κύριε? Καταρχάς, είπατε πολύ καλά ότι έχουμε την τιμή. Πραγματικά είναι τιμή μας να δουλεύουμε στο Άγιον Όρος και για το Άγιον Όρος. Εγώ, σαν επισκέπτης που πάω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως είναι περιττό να πω το ότι είναι ένα μνημείο ολόκληρο και μάλιστα ενταγμένο στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οικουμενικού Βεληνικούς. Ναι. Τη χρονιά αυτή λοιπόν μέσα στο 22, ήδη από το τέλος του 21, μας είχαν κατατεθεί περί τις 25 μελέτες οι οποίες εντάχθηκαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτές όλες τις μελέτες τις εγκρίναμε, έχουν μείνει ίσως μία-δύο για να ολοκληρωθούν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δηλαδή όλο το Υπουργείο Πολιτισμού ουσιαστικά ενεπλάκει σε αυτήν την και οι κεντρικές υπηρεσίες στην Αθήνα σχετικά με όλο αυτό το έργο, με όλες αυτές τις μελέτες. Αυτές οι μελέτες αφορούν είτε έργα σε μοναστήρια, είτε σε σκήτες ή κελιά εκτός μοναστηριών. Η εφορία μας εδώ θα εμπλακεί σε κάποια από αυτά τα έργα με υποέργα, αλλά θα έχουμε και ένα μεγάλο έργο το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά, που είναι η αποκατάσταση του παλαιού ηγουμενίου της Μεγής της Λαύρας, ένα έργο κομβικό για το Άγιον Όρος, γιατί είναι ο χώρος που μόνασε, ο χώρος που εγκαταστάθηκε ο ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού του Αγίου Όρους, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Είναι ένα κτίριο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Αγιορείτες, για το Άγιον Όρος. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε και θα ξεκινήσει και θα είναι ένα έργο το οποίο θα φέρει σε πέρας η δική μας η εφορία. Πάντοτε υπάρχει συνεργασία με όλα τα μοναστήρια, εξαιρετική συνεργασία και έτσι μια καλή σχέση εμπιστοσύνης που μέρα με τη μέρα αποκτούμε. Και με την Ιερά Επιστασία. Και βέβαια εννοείται με την Ιερά Επιστασία. Ήδη ολοκληρώνονται σε αυτό το χρόνο που περνάει, ολοκληρώνεται ένα έργο στην Ιερά Μονή Ιβύρων που είναι η αποκατάσταση του παρεκκλησίου του Τιμίου Προδρόμου
ένα έργο εξαιρετικά, ένα κτίριο εξαιρετικά επίσης βαρύνουσας ιστορικής σημασίας για το Άγιον Όρος, δεδομένου ότι σώζονται τοιχογραφίες που ίσως είναι από τις παλαιότερες του 10ου αιώνα, που ίσως είναι από τις παλαιότερες του Αγίου Όρους, mm-hmm. δηλαδή σχετίζεται με τις πρώτες ενδείξεις του μοναχισμού στο Άγιον Όρος. Κάποιες ανασκαφές σε κάποια μοναστήρια έχουμε και γενικά έχουμε μία μέρημνα όσο μπορούμε και όσο προσπαθώντας και για κάποιες εργασίες συντήρησης μικρότερου βεληνεκούς, μικρότερης ας πούμε σωστικού χαρακτήρα θα το έλεγα. Υπάρχει μία μέρημνα και μια πολύ καλή συνεργασία με τους γέροντες εκεί.